βάση της μεταρρύθμισης αποτελεί η εισαγωγή ενός νέου θεσμού της Εθνικής Σύνταξης που θα χρηματοδοτείται από τη φορολογία και με την εισαγωγή της οποίας όλοι, ακόμα και οι μακροχρόνιοι άνεργοι σήμερα, θα ξέρουν ότι θα πάρουν όταν φτάσει η ώρα της συνταξιοδότησης μια σύνταξη που θα καλύπτει από τον κίνδυνο της φτώχειας. Πάνω σε αυτή θα χτίζεται η υπόλοιπη σύνταξη με βάση το σύστημα που έχουμε και σήμερα, των προκαθορισμένων παροχών, του ανεδυναμητικού συστήματος δηλαδή, όχι του συστήματος που είχε προταθεί στην πρόταση των λεγόμενων σοφών των ατομικών μερίδων.